Καλησπέρα. 5η 2 Απριλίου 2020, το βραδινό μας vlog. Ε, η φίλη που έστειλε την επιστολή για, για, αυτό το βίντεο είχε βάλει τίτλο «Σχέσεις και προβλήματα» και εγώ παράφρασα τον τίτλο και έγραψα «Μικρές σχέσεις», το «Μικρές» μέσα σε, εισαγωγικά γιατί εννοώ σχέσει «Σχέσεις σε νεαρή ηλικία». Μεγάλα προβλήματα. Μικρές σχέσεις, μεγάλα προβλήματα. Γεια σου Θέκλια μου. Γεια σου αγάπη μου. Είμαι σε σχέση εδώ και 4 χρόνια. Η σχέση μας ξεκίνησε όταν είμαστε 16 και ακόμα αγαπιόμαστε και δύο πολύ. Άρα τώρα είστε 20. Το θέμα μου είναι πως εγώ σου μεγαλώνω, περιμένω περισσότερα πράγματα από εκείνο. Είναι η κοπέλα που μας γράφει την επιστολή. Για παράδειγμα να βρει μια δουλειά και να μην ζει από τα λεφτά των γονιών του. Περιμένω να είναι πιο υπεύθυνο. Να μην περιμένει τους άλλους να κάνουν τις υποχρεώσεις του. Μιλάμε για 20 χρόνια τώρα, ε. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, του έχω μιλήσει και του εξήγησα ότι μεγαλώνουμε. Τα standards ψηλώνουν και θα περιμένω να μου δείξει πως ξεκινά να παίρνει σοβαρά και το μέλλον της σχέσης μας, αλλά και το δικό του. Όμως τι γίνεται αν δεν αλλάξει και συνεχίσει να είναι ανεύθυνος? Το άλλο μου θέμα είναι ότι είναι θυσμένο στο κινητό του και δεν το παραδέχεται. Εγώ σπουδάζω εξωτερικό, οπότε όταν έρχομαι Κύπρο, απαιτώ να έχω την απόλυτη σημασία του και να μην με αγνοεί για το κινητό του είναι αγένεια. Επίσης έχει μια έντονη σχέση με τον αδερφό του και μιλάνε συνέχεια από μηνύματα, κυρίως για ποδόσφαιρο. Δεν με ενοχλεί, φτάνει να μην το κάνει όταν είμαστε μαζί και να με αγνοεί. Το τρίτο θέμα είναι πως ενώ παλιά μια χαρά με τη σεξουαλική μας σχέση, πλέον δεν μας βγαίνει σχεδόν καθόλου. Και αυτό είναι το τρίτο θέμα κόρη, αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να είτε. Το πρώτο. 20 χρόνια δεν σας βγαίνει καθόλου αυτό το κομμάτι τη σχέση Το πρώτο θέμα. Για παράδειγμα, πέρσι στην επέτειό μα ήρθε εδώ στη χώρα που σπουδάζω για να είμαστε μαζί, πήγαμε κλαμπ εγώ και εκείνο για να το γιορτάσουμε και το βράδυ που ήρθαμε πίσω εγώ κοιμήθηκα. Αυτό που με ενόχλησε είναι πω ενώ εγώ και μου δίπλα του. Α, δεν σε ενόχλησε που δεν κάνατε, που δεν κάνατε καλό μεσημεράκι το βράδυ τη επαιτίου σα. Δεν σε ενόχλησε αυτό που δεν είχατε προσωπικέ σχέσει. Αυτό μου ενόχλησε, ναι, πω ενώ εγώ και δίπλα του, αυτό μιλούσε με μια παλιά του συμμαθήτρια στο Instagram, με καρδούλε και φυλάκια. Εγώ αυτό το ανακάλυψα μετά από λίγου μήνε τυχαία και ξεκίνησα να κλαίω. Γιατί φαινόταν ξεκάθαρα πω φλέρταραν, ασχέτω αν έχει φωτογραφίε με εμά και φαίνεται στο, στο Instagram και φαίνεται ξεκάθαρα πω είναι σε σχέση, δεν σταμάτησε αυτό την άλλη κοπέλα. Ε, ούτε και τον φίλο σου το σταμάτησε. Ξέρω πως με όλα αυτά ίσως να νομίζει κανείς πως με απατά, αλλά ξέρω στα σίγουρα πως δεν με απατά. Δεν ξέρω αν γίνουμε υπερβολική, αλλά μερικές φορές σκέφτομαι πως ίσως μου αξίζει κάτι καλύτερο. Δεν γίνεσαι υπερβολική. Σας αξίζει και τους δυο κάτι καλύτερο. Σκέφτηκα πολλές φορές να το χωρίσω για να βρω κάτι άλλο καλύτερο, όμως δεν μπορώ γιατί τον αγαπώ. Μήπως δεν μπορείς επειδή είσαι συνηθισμένη μαζί του. Μήπω δεν μπορεί επειδή έχει συνδεθεί μαζί του. Ερωτική αγάπη πάντω δεν είναι αυτή που δεν σα βγαίνει το ερωτικό. Μ? Δεν θέλω να το χωρίσω. Όμω θέλω να οριμάσει επιτέλου για να μπορούμε να έχουμε μια υγιή σχέση. Ευχαριστώ για το χρόνο σου. Και εγώ σε ευχαριστώ για το δικό σου χρόνο. Είσαι στην ηλικία τη κόρη μου. Είσαι 20 χρονών. Είσαι πάρα πολύ μικρή. Είσαι πάρα πολύ μικρή. Και αυτό είναι πάρα πολύ μικρό. Είστε πάρα πολύ μικρή. Στην ηλικία σου, όταν ήμουν και εγώ, θα πάρα πολύ μεγάλη. Όπω νιώθει κι εσύ πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, άκουμε. Άμα θε. Θα σου μιλήσω σαν μαμά. Θα σου μιλήσω σαν μεγαλύτερη αδερφή. Ε, στα 16 σας, όταν γνωριστήκατε, ερωτευτήκατε. Και γι' αυτό είχατε και καλή ερωτική ζωή. Και ήσασταν πολύ καλά όσο καιρό, τα δύο χρόνια προφανώς, που ήσασταν και οι δυο μαζί στο σχολείο, αφού στην ίδια ηλικία, και περάσατε όμορφα. Πρέπει να ήταν πολύ ωραία χρόνια. Θα σου πω μια κουβέντα που λέγαμε τον πρώην άνδρα μου, πρωτού χωρίσουμε. Εμεί είχαμε γνωριστεί όταν ήμουν εγώ 20 και αυτό 21. Παντρευτήκαμε όταν ήμουν εγώ 21 και αυτό 22 και χωρίσαμε όταν ήμουν εγώ 26 και αυτό 27. Και λέγαμε πρωτού χωρίσουμε ότι αν τον καιρό που γνωριζόμασταν δεν δεχόμασταν πίεση από γονεί κλπ ούτω ώστε να παντρευτούμε νωρί, γιατί στου 9 μήνε που γνωριστήκαμε, ε, θα κάναμε μια πολύ όμορφη σχέση. Όταν θα μα τελείωνε, θα τελείωνε και η σχέση μα και θα ήμασταν μια καλή ανάμνηση ο ένα για τον άλλο. Παρ' όλα αυτά όμω, θεωρώντα κυρίω εγώ, γιατί εγώ ήμουν αυτή που νόμιζα ότι ήμουν η μεγάλη, θεωρώντα ότι είμαι μεγάλη και ότι είμαι σοφή και ότι είμαι όρημη, και ότι ξέρω τι μου γίνεται, πίεζα την κατάσταση και αποδέχθηκα την πίεση του γονέα μου για να παντρευτούμε νωρί. Στην πραγματικότητα όμω, αν εγώ έκανα επανάσταση τότε, δεν θα παντρευόμουν νωρί. Φυσικά εννοείται πω δεν έχω μετανιώσει που παντρευτήκα νωρί, λόγω του ότι υπάρχουν δύο υπέροχα παιδιά. Το παιδί στην ηλικία σου, ε. Γιο μου είναι 23 και η κόρη μου είναι 20. Τον Αύγουστο θα γίνει γιο μου 23, εγώ το λέω από τώρα. Λοιπόν, ε, άκουσε με σαν μεγαλύτερη σου αδερφή. Από τη στιγμή που σας έχει τελειώσει το ερωτικό, τελείωσε, τελείωσε, τελείωσε η σχέση σας. Τελείωσε, δεν υπάρχει. Τελείωσε. Τελείωσε η σχέση σας. Ήταν πολύ όμορφη όταν ξεκίνησε, περάσατε πολύ όμορφα, τώρα πρέπει επιτέλους να το πάρεις απόφαση πως η σχέση σας τέλειωσε και να απελευθερωθείς και εσύ και αυτός. Γιατί φαίνεται ότι εσύ είσαι εκείνη η οποία πιέζεις περισσότερο για να είστε αυτοκόλλητοι, ενώ δεν υπάρχει καν ερωτική έλξη. Μήπως είναι λίγο εγωιστικό αυτό. Θέλω να μου δίνει συνέχεια σημασία και θέλω να, να μην μιλάει στο κινητό με τον αδερφό του. Αλλά εγώ δεν έχω ερωτική έλξη και πήγαμε στο κλαμπ και μετά εγώ κοιμήθηκα. Δεν το δικαιολογώ ότι έστελνε μηνύματα με καρτούλε και φυλάκια από το Instagram το βράδυ τη επαιτίου σα. Ούτε θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα όταν έχει σχέση να φλεφτάρει μέσω διαδικτύου ή μέσω μηνυμάτων ή μέσω τηλεφώνου ή διαζώσει με άλλα πρόσωπα σε καμία περίπτωση. Αλλά κορίτσι μου είναι ξεκάθαρο πώ σα τελειώσει. Επίση είναι ξεκάθαρο πω το αγόρι σου είναι αγούρι. Αγουράκι, μικρό. Πάρα πολύ μικρό. Είναι 20 χρόνια μωρό. Ξέρεις ότι και ο δικός σου εγκέφαλος και ο δικός του το εγκέφαλος έχουν ακόμη μπροστά, σας, μπροστά τους 4-5-6 χρόνια ανάπτυξης. Κόρη μου, να χαρείς. Από τη στιγμή που η σχέση σου έχει φτάσει σε αυτό το πλατό, έχει φτάσει σε αυτό το τέλμα, έχει τελματώσει κυρίω ερωτικά. Πάρ' το απόφαση ότι σας τελείωσε. Δες και το vlog που είχαμε χθε το βράδυ. Σας τελείωσε είσαι νεότατη, είναι νεότατος, είσαι πάρα πολύ μικρή και μην παλεύει κάτι το οποίο μετά είναι πολύ πιθανό να γυρίσει boomerang εναντίον σου. Εσύ σπουδάζει. Αυτό τι κάνει, προφανώ δεν είναι φοιτητή για να του λες, για να λες ότι θέλεις να οριμάσει και να λάβει τις ευθύνες του και να μην ζει από τα λεφτά των γονιών του. Εσύ σπουδάζει. Αυτός κάτι άλλο κάνει. Τι κάνει. Είναι ανεύθυνος λες, Περιμένω να είναι πιο υπεύθυνο, να βρει μια δουλειά και να μην ζει από τα λεφτά των γονιών του. Ήδη έχετε δείξει διαφορετικέ τάσει ζωή. Χωρί να σημαίνει ότι θα κακοχαρακτηρίσουμε τον άνθρωπο και θα πούμε είναι κακό άνθρωπο επειδή δεν πήγε να σπουδάσει. Μπορεί να δικαιούται μετά από το φανταρικό, μετά από το στρατό, να κάνει ένα διάλειμμα. Να το φροντίσει η μαμά και ο μπαμπά. Όχι εσύ όμω. Όχι εσύ. Η γνώμη μου είναι ότι μια σχέση που ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία έχει μεγάλη πιθανότητα σε κάποια φάση να τελειώσει και όταν τελειώσει καλύτερα να την κυδέψουμε και να την, ε, να την τελειώσουμε, να το πάρουμε απόφαση, να την τελειώσουμε επισήμω, να διαχειριστούμε το πένθος της απώλειας της σχέσης παρά να συνεχίζουμε ένα μακρόσυρτο μυρολόι στο οποίο να κλέμε μια σχέση που θα μπορούσε να ήταν πολύ σπουδαία ή ήταν πολύ σπουδαία στις αρχές και τώρα πλέον δεν είναι και να βασανίζουμε εαυτούς και αλλήλους. Και αυτό, και αυτό σε βασανίζει και εσύ τον βασανίζεις. Κυρίως εσύ τον βασανίζεις όμως. Θα μου πεις γιατί μου λες ότι τον βασανίζω εγώ. Θα σου πω επειδή εσύ φαίνεται ότι παίρνει τη ζωή πιο πολύ στα σοβαρά και είσαι πιο όρημη από το φίλο σου το οποίο λόγω φίλου μπορεί να εξηγείται. Δηλαδή τα κορίτσια πάντα έχουν βιολογικά μια, ένα προβάδισμα στην ανάπτυξη ε, και στα διάφορα ε, αναπτυξιακά στάδια, τα ψυχικά, τα ψυχοσυναισθηματικά αναπτυ, αναπτυξιακά στάδια από τα αγόρια. Δηλαδή ένα κορίτσι στα 20 ίσως έχει παρόμοιο ρημότητα με ένα αγόρι στα 21-22 όχι τεράστια διαφορά, ένα-δύο χρόνια μπροστά. Ε, εσύ βλέπει τα σημάδια εκεί, βλέπει ότι δεν, δεν το γουστάρει, δεν σε γουστάρει, δεν έχετε, δεν έχετε, αυτή την επιθυμία που είχετε από την αρχή. Οπότε τελείωσε το εσύ. Δεν, θέ, δεν, είναι θέμα εγωισμού αυτό το πράγμα. Είναι θέμα να γλιτώσει χρόνο και κόπο. Και είναι πάρα πολύ καλή ιδέα στα 20 να, να υπάρξει και μόνη σου και να δει ότι μπορεί να είσαι καλά και μόνο, γιατί στην ουσία μόνη σου εκεί που σπουδάζει. Το ότι έρχεται αυτό μια το τόσο δεν σημαίνει κάτι. Ε, πρόσεξε πάρα πολύ γιατί είσαι πολύ μικρή και δεν χρειάζεται και δεν υπάρχει κανένα λόγο ή καμιά δικαιολογία για να κάνει συμβιβασμού στα 20. Καλό βράδυ σε όλου, τα φιλιά μου. Θα τα πούμε αύριο στι 11 με ένα vlog που θα το γυρίζω τώρα ώστε να το έχετε αύριο στι 11 το πρωί. Φιλιά!